Η τηλεόραση του Star κατάφερε να βρει έναν από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις πάνω από 19.000 μόρια. Ο Σωτήρης Τσεπίδης είναι ένας από αυτούς από το 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας που κατόρθωσε με τις επιδόσεις του να φτάσει τις 19.120 μόρια και να είναι μεταξύ των πρώτων. Έτσι μπορεί να επιτύχει στη σχολή της προτίμησής του και όταν έρθει η ώρα θα το πράξει όπως δήλωσε και στην τηλεόραση του Star. Πολύ ικανοποιημένος είμαι από τα αποτελέσματα. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα και τόσο υψηλά χωρίς να ταπεινοσχημώ. Ήταν πολύ ψηλά αποτελέσματα και σχετικά δεν γνωρίζω στατιστικές, αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί μαθητές νομίζω που ξεπέρασαν τις 19.000, τα 19.000 μόρια. Αυτό νομίζω ότι πράγματι έτσι είναι όπως τα λες, γιατί φέτος οι αριστούχοι λιγόστεψαν σε αριθμό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ναι, έτσι ακριβώς. Βέβαια είχαμε και τις θετικές κατεύθυνσης στα παιδιά που θεωρητικά έβαλαν πιο δύσκολα θέματα, όπου εκεί ίσως μειώθηκαν πάρα πολύ οι υψηλοί βαθμοί. Γι' αυτό εμείς ήμασταν στη θεωρητική κατεύθυνση, που και πάλι ελάχιστα ήταν τα 20 και τα 19. Πολύ ελάχιστα. 19.120 μόρια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι περνάς με άνεση στη σχολή που έχεις επιλέξει, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα θα δηλώσουμε το μηχανογραφικό, αλλά ναι, οποιαδήποτε σχολή είναι κάτω από τις 19.000 με τα περσινά δεδομένα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι διάβασες πολύ παραπάνω, κοπίασες πολύ, έχασες πολύ προσωπικό χρόνο για να δώσεις έτσι μεγαλύτερη έμφαση στο διάβασμα. Τι ακριβώς? Ασφαλώς παίζει ρόλο το διάβασμα και η προσωπική προσπάθεια του κάθε μαθητή. Τίποτα δεν έρχεται έτσι χωρίς κόπο και μόχθο. Από την άλλη, είναι και ο άνθρωπος τίποτα δεν μπορεί να κάνει μόνος του. Όλα έρχονται και με τη βοήθεια και τη συνέργεια του Θεού, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στα βήματα του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, εγώ το αποδίδω ασφαλώς την προσπάθεια, τη δική μου αλλά και των γονιών μου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τους κόπους τους και τους δικούς τους και τον δικό τους ιδρώτα όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως αυτόν τον χρόνο. Αλλά πολύ περισσότερο το αποδίδω στην χάρη του Θεού. Προσωπικός χρόνος υπήρξε όλο αυτό το διάστημα? Υπήρξε ασφαλώς. Όλη μέρα δεν καλύπτεται με διάβασμα. Υπάρχουν και διαλύματα στα οποία είναι χρόνος αναψυχής, θα λέγαμε. Ο μαθητής να ξεκουράζεται για να συνεχίσει πάλι την προσπάθειά του. Έχουμε αρκετούς αποφύτους από τα σχολεία της Δράμας που συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία όπως εσύ, πολλά μόρια. Ασφαλώς έχουμε και παιδιά φαινόμενα. Νομίζω είδα κάτι βαθμούς πάρα πολύ υψηλούς. Δεν γνωρίζω, απλώς τώρα δεν έχω δει πολλές βαθμολογίες. Είδα κάποια έτσι, παιδιά που έβγαλαν πάρα πολύ υψηλά μόρια, ναι. Και το σχολείο σας τα πήγε καλά, νομίζω, έτσι? Ναι, το 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας φημίζεται για τους καλούς τους μαθητές και φέτος είχαμε πολλά παιδιά που αρίστευσαν. Και να ευχαριστήσω βέβαια και από αυτή τη θέση και τους καθηγητές μου και όλους τους καθηγητές όλων των σχολείων, γιατί και αυτοί δεν έβαλαν απλώς ένα λιθαράκι, αλλά ήταν οι βασικοί συντονιστές σε αυτόν τον αγώνα των παιδιών. Καλή επιτυχία λοιπόν από εδώ και στο εξής. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια όχι μόνο στους αριστούχους αλλά και σε όλους τους μαθητές που έκαναν τη φιλότιμη προσπάθειά τους. Τους εύχομαι να περάσουν όπου είναι το καλύτερο για αυτό.